Μου ήρθε ένα χαρτί από την Όλγα να λάβω μέρος σε μια έκθεση που θα δώσει σχήμα, νόημα και χρώμα στο άλλο μισό. Να παίξω με την έννοια του άλλου μισού. Απάντησε σε αυτή την πρόκληση, θεωρώ ότι πρέπει να δώσω με το σμίξιμο της αναλογικής και της ψηφιακής φωτογραφίας. Το καλύτερο μοντέλο εαυτός μου. Σε μια φυσιολογική φωτογραφία θα ενώσω τον εαυτό μου με ένα ψηφιακό περιβάλλον. Πού αρχίζει και πού σταματάει η φωτογραφία, πού αρχίζει και πού σταματάει ο δημιουργός, ποια είναι τα όρια μεταξύ δημιουργού, καλλιτέχνη και χειροτέχνη. Βλέπω και αναρωτιέμαι, φωτογραφίζω και γνωρίζω, γράφω και ρωτάω, κόβω, κολλάω, διαβάζω, παρόνεν την απουσία. Απαγγέλω, παλεύω, φιλμάρω, χτίζω και ξέρω πως κάποια μέρα δεν θα θέλω να είσαι εδώ. Δεν θα είμαι εδώ. Το μισό και το άλλο μισό θα υφίσταται στη χωρίς όρια συνύπαρξη του ψηφιακού και του αληθινού, της πραγματικότητας και της μη πραγματικότητας. Βάση θα είναι δύο αυτοπορτρέτα. Ένα κοντινότερο και ένα λίγο πιο φυσιολογικό. Ίδια στιγμή, ίδιος χρόνος. Ψηφιακές τροποποιήσεις, ψηφιακές αλλαγές, αντιστροφές, θετικό και αρνητικό, αλλαγές ενδιάμεσες. Το κάθε αρνητικό, το κάθε νέο δομημένο περιβάλλον αλλάζει τυχαία ή όχι. Ο τόπος είναι άχρονος και άτοπος. Οι παρεφερείς εκδοχές δημιουργούν συνέχεια και ασυνέχεια. Ο εμφανής πειραματισμός ή η εμφανής είσοδος της τεχνικής σε κάποιες από αυτές, θεωρητικά τουλάχιστον, βοηθάει το θεατή να αντιληφθεί την απάτη που παίζεται. Σε αυτό το έργο ο θεατής δεν θα αφαιθεί μόνος του να ανακαλύψει την αλήθεια του έργου μου. Στον τοίχο θα βρει και τις αυθεντικά πειραγμένες φωτογραφίες σαν φωτογραφίες και το έργο που θα προκύψει από αυτά με την τεχνική του πλεξίματος, τη συνύπαρξη διαφορετικών χρόνων και τόπων στο ίδιο σημείο, τις νέες ανάγλυφες εικόνες. Έτσι, οι πέντε ψηφιακές εικόνες που δημιουργήθηκαν τυπώνονται σε δύο διαφορετικές διαστάσεις, κάποιες κάπως λιγότερες, μικρότερες, και αυτές είναι που κολλούνται σε κάπα φίξ και μπαίνουν σαν οδηγοί για το τι προϋπήρξε πριν την καταστροφή. Οι άλλες πέντε, οι μεγάλες εκτυπώσεις, κόβονται σε λουρίδες, κάθετες ή οριζόντιες και αρχίζουν να πλέκονται μεταξύ τους, χωρίς όρια. Ανάμεσά τους θα αμφιλοχωρήσουν και φωτογραφίες φίλων, φωτογραφίες γνωστών, φωτογραφίες που μπορεί να έχουν σχέση με το θέμα. Ο καλλιτέχνης, κοιτάζοντας κατευθείαν προς το θεατή, άρα κοιτάζοντας προς τον ίδιο του τον εαυτό, αφού ο ίδιος εαυτός του καλλιτέχνη είναι ο ίδιος ο καλλιτέχνης είναι ο πρώτος θεατής του έργου του και προσπαθεί να καταλάβει τη διαφορά. Ο φωτογράφος, σε περιβάλλον θολών γυναικείων κορμιών, σαν σε χορό σωμάτων γύρω του, δίθεν αδιάφορος, κοιτάζει απευθείας το φακό και μέσω αυτού τον εαυτό του, σαν πρώτος θεατής του έργου του, σαν μία εκ των προτέρων προκαθορισμένη ερωταπάντηση. Το κάθε έργο επικοινωνεί με το συμπλήρωμά του. Το ίδιο κάνει και ο δημιουργός των έργων. Από τον ένα χώρο επικοινωνεί με τον άλλον, επικοινωνεί με τα έργα του, επικοινωνεί με το κοινό του. Βρίσκεται ταυτόχρονα και με τα δύο μισά. Η φυσική του παρουσία βρίσκεται ταυτόχρονα με την αναπαράστασή της. Η πραγματική του χωροδιάσταση επικοινωνεί με την μη πραγματική
χωρίς να αναρωτιέται ποια στην ουσία είναι η πραγματικότητα του πραγματικού. Η κάθε κάμερα, φυσικά, μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή ενός ιστού. Ενός ιστού που μπορεί να μοιάζει με την Πατριαρχική Τριάρα, που μπορεί να μοιάζει με το οποιοδήποτε μπαστούνι μπορεί να γίνει σύμβολο εξουσίας ή επικοινωνίας. Αυτό το μπαστούνι μπορεί να έχει το χαρακτήρα μιας μόνιμης κατασκευής στον τοίχο, που όμως διαδραστικά ο οποιοσδήποτε θεατής θα μπορεί να το πάρει και να το περιφέρει στο χώρο. Ο οποιοσδήποτε συνεκθέτης να παρουσιάσει το έργο του. Ο οποιοσδήποτε θελήσει να επικοινωνήσουν οι δύο χώροι και σε άλλο επίπεδο να πάρει συνεντεύξεις. Να ρωτήσει. Να μιλήσει ο ίδιος. Έτσι, αυτά τα δύο τελετουργικά μπαστούνια που στην κορυφή τους, αντί για το σύμβολο του Σταυρού, αντί για μια κεφαλή λιονταριού ή ενός χρυσαετού, αυτά που στην κορυφή τους έχουν κάμερες για την επικοινωνία, μπορούν να μετατραπούν από σύμβολα εξουσίας σε σύμβολα επικοινωνίας. Το μάτι του μεγάλου αδερφού, καθώς μετακινείται συμβολικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους παρευρισκόμενους για συνεντεύσεις και λοιπές διαδραστικές παρεμβάσεις, μετατρέπει την απουσία από τον ένα τόπο σε παρουσία. Ο καλλιτέχνης πλώνει σε ποιον από τους δύο χώρους παρευρίσκεται, γιατί θα είναι ως ή παρόν παντού και με τα έργα του και με τη φυσική του ή εικονική παρουσία του. Στο συμπόσιο του Πλάτωνα διαβάζουμε: «Ο καθένας μας είναι ένα ημίτομο ανθρώπου, σχισμένος στα δύο». Σχισμένος ο ένας σε δύο, όπως μπορούμε να σκίσουμε τα ψάρια. Και το κάθε κομμάτι του ανθρώπου ζητεί διαρκώς το άλλο, το ημίτομο. Μπορεί ένας δημιουργός μέσα από τα έργα του να βρει το υπόλοιπο μισό του, το ημίτομο. Μπορεί μία έκθεση να βοηθήσει τους δημιουργούς που συμμετέχουν σε αυτήν ή το κοινό που την παρακολουθεί. Το άλλο μισό είναι εδώ. Όσο καλά και αν ηχούν οι συνυπάρξεις των δύο μισών, τίποτα δεν θα το ολοκλήρωνε καλύτερα από έναν αντίλογο.